Ούτε ισότητας, να την εποχή. Είναι ο σύζυγός της να πάρει το μέρος. Γιατί έβαλε εγώ την οποία συντροφιά μου να πάρει μέρος στην κουβέντα. Όχι, αλλά άλλο τώρα να θίγει τη γυναίκα σου και ο άντρας σαν ο κύριος της οικογένειας του σπιτιού. Μια ισότητα νόμιζα είχαμε. Απάντησε και η Σύση, αλλά νομίζω και ο Θοδωρής καλά έκανε, είναι η γυναίκα του. Ο Θοδωρής, άμα θέλει να χαρακτηρίσει κάποιους εντός εισαγωγικών άντρες και εντός εισαγωγικών δημοσιογράφους, να μας πει ποιους εννοεί. Για να το απαντήσουμε. Σε αυτό έχει απόλυτα δίκιο. Γιατί άλλο πήρες μερικά κιλά, φαίνεται, πέρασες καλά τελευταία που το κάνουμε όλοι μας. Και εγώ τώρα είμαι σε φάση που έχω πάρει μερικά κιλά. Δεν νιώθω διαφορετικός. Έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν είναι κομψό. Λοιπόν, άλλο έχεις πάρει μερικά κιλά και είναι μια διαπίστωση που την κάνουμε στις παρέες μας, με τους φίλους μας. Γιατί δεν άφησες το πρωί τη σταματήνω να ζητήσεις. Και άλλο άντρες εντός εισαγωγικών και δημοσιογράφοι εντός εισαγωγικών, κύριε Μαραντίνη μου, δεν σας τα πάνε καλά. Αν εννοείται συγκεκριμένα άτομα, πρέπει να απαντήσουν αυτά τα συγκεκριμένα άτομα, να μας πείτε ποιους εννοείται. Όσο για το ότι είναι λάτρης του γυναικείου κορμίου, το ξέρουμε. Αποδεδειγμένο και συζητιέται σε όλη την Αθήνα. Ότι το αγαπάει πολύ. Εντάξει, πάντως τέτοια σχόλια θα μπορούσαν να γίνονται. Γιατί εδώ έχει πολύ πράγμα ο Δημήτρης. Όχι, ρε παιδιά, λέω ότι. Τι να βγω τώρα να υπερασπιστώ κάποιον άλλον, ότι η Σύση είναι μια μικρή, αδύναμη, το κοριτσάκι με τα σπίρτα και βγαίνει. Σύζυγό τη είναι και λογικό είναι και όμορφο είναι. Και η συμπαράσταση όχι, δηλώνει. Όχι, όποιος άποψη να την έχει με ονόματα. Με ονόματα. Ποιους εννοούμε ακριβώς. Όχι το πάει στον αέρα και ποιον πάρει ο χάρος. Εντάξει, αφού εσύ δεν μίλησες, όμως μην έχεις τη μύγα. Εγώ δεν μίλησα, αλλά εμένα βάλαν όλοι. πουλάς μάλλον. Γιατί αλλιώς δεν θα πουλούσε, είναι πάρα πολύ απλό. Να σας πω και μερικά πράγματα ακόμα. Θέλεις να πάμε σε διαφημίσεις και να μας τα πεις μόλις επιστρέψουμε. Μετά, ναι. Θα τα κρατήσεις, θα κρατηθείς. Από τον Παύλο δεν το περίμενα αυτό. Παύλο μου, τα σχεδιάκια αυτά. Είστε φίλοι. Ναι, βέβαια. Γνωριζόμαστε από τον Αντένα δεκαετία των 90. Ο οποίος επίσης είχε πρόβλημα με κιλά και έρεψε. Για τον εαυτό του, γιατί δεν το θεωρεί, ας πούμε, φασιστικό εκείνο. Ναι, ρε παιδί μου, απλά ο Μαραντίνης δε. Βρε, Δημήτρη. Τα βάρη πάνε και έρχονται. Για τις γυναίκες να το συζητάμε αυτό. Τι? Δεν είναι όμορφο να συζητάμε για τις γυναίκες. Είναι λίγο πιο λεπτό το πράγμα. Δεν είπαν κάτι τρομερό. Ακούστε λίγο. Δεν είπαν κάτι τρομερό. Υπάρχουν στη showbiz, μπορώ να θυμηθώ 20 έτσι για πλάκα γυναίκες με περιτά κιλά που κάνουν καριέρα στο τραγούδι, στο θέατρο. Δεν είναι κακό για να καταλήξουμε. Δεν τις έχει σχολιάσει κανείς. Όταν αλλάζεις εικόνα, αν ας πούμε δεις ξαφνικά τον αναδιώτη 120 κιλά, θα το παρατηρήσει, θα πει εσύ. Εντάξει, για μια γυναίκα είναι λίγο πιο ευαίσθητο κομμάτι αυτό. Το θέμα τι είναι. Δεν είναι ευαίσθητο που είναι όλα ευαίσθητα. Εντάξει, μωρέ Δημήτρη μου, τώρα ό,τι αφορά την εμφάνιση για μια γυναίκα είναι λίγο περίεργα. Δεν την είπαμε άσχημη, είπαμε τι όμορφη που είναι, είναι πάρα πολύ όμορφη και μάλιστα. Στεναχωρέθηκε, πε, αλλά δεν θα το ξανακάνω. Για τη Βόσου δεν λέγαμε ότι δεν τη πάει που έχασε τόσο πολλά κιλά. Εκεί γιατί δεν μα είπαν ρατσιστέ. Να πούνε όχι, δεν έχω κιλά. Παιδιά, πάντω στο body shaming δεν το είπε. Για το Σταματόπουλο, εγώ ίδιο του έχω πει 100 φορέ. Ότι φτάνει αρκετά αδυνάτησες, δεν σου πάει τόσο πολύ αδύνατος. Εσύ θα τα ακούγιωσες αυτό ποτέ. Εκεί γιατί δεν είμαι ρατσιστής. Είμαι νεγάκι, μην μου λέει. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ. Ξέρεις τι ωραίο μπορεί να φέρει μια επόμενη μέρα. Μια καινούργια αρχή μπορεί να σηματοδοτηθεί με ένα καινούριο πρωινό ξύπνημα, με μια λέξη, με ένα χαμόγελο, με μια γνώμη. Ή μπορεί να ξυπνήσει ένα πρωί και να ακούσει τα χιλιαμύρια και να έχουμε αυτά που έχουμε. Ποιητικό. Κοίταξε να δεις, το θέμα είναι πάντα μέσα σου να είσαι πάρα πολύ σίγουρος για αυτά που λες. Σωστό. Και να μπορείς να έχεις την ευθύνη των λόγων σου. Μπράβο και να χρησιμοποιήσεις τις σωστές λέξεις. Γιατί η κυρία Χριστίδου, αν δεν απατώ, με χρησιμοποίησε τη λέξη πρόστιχο σχόλιο. Ειδικά λέει αυτό που είπαν ότι. Νομίζω ο Ουγγαρέζος το είπε, ο Κακομοίρης κι αυτός, μπλέχτηκε κι αυτός μέσα. Ότι είχε την ίδια άποψη ότι ήταν εμπορικό κόλπο. Ότι ξέφρασες εσύ σήμερα. Ναι. Πρόστιχο κι αυτό, πρόστιχο κι αυτό που είπαμε εμείς. Η λέξη πρόστιχο, κυρία Χριστίδου μου, σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα. Αν θέλετε, δείτε το. Τι σημαίνει ακριβώς την επόμενη φορά που θα το ξαναχρησιμοποιήσετε να είναι σωστό και σοβαρό. Επίσης, θέλω να σας πω ότι αυτό όλο το μπλέξιμο που έγινε, που κατά τη γνώμη μου έγινε απολύτως για εμπορικούς λόγους, απολύτως. Γιατί μωρέ τώρα χάσεις απέναντι σε ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Άνθρωπος, σοβαρό, γιατί βλέπω τις αντιδράσεις του κόσμου. Αντέδρασε όμως ο κόσμος. Υπάρχει ένα σοβαρό λοιπόν θέμα σε μια κοινωνία που μεταβαίνει από το παλαιομοδίτικο στο ευρωπαϊκό και έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Προσπάθησε η ελληνική πολιτεία με τον αντιρατσιστικό νόμο να βάλει κάποια όρια του τι τελικά είναι ρατσισμός. Δεν τα κατάφερε ούτε με την νομοθεσία.
Οποιοδήποτε θέλει, σου κολλάει μια ταμπέλα, είσαι ρατσιστής, είσαι μισογύνης, είσαι το ένα, είσαι μα το είναι άλλο. Είναι θέμα νομοθεσίας. Ό,τι και να πεις, είναι, πρόσεξε να δεις, είναι θέμα μπερδεμένης κοινωνίας. Α, μπράβο. Μπερδεύονται, δηλαδή σου λέει ο άλλος. Δεν τρέπεσαι που θα πεις, ας πούμε, για τα κιλά της Χριστίδου. Είναι ρατσιστικό το σχόλιο που κάνεις, παλιογκέι. Και γίνεται πιο φασίστας και ρατσιστής από αυτό που κατηγορεί. Είναι ένα μπέρδεμα στο οποίο, κοιτάξτε,